Να σας πω ότι για μας τουλάχιστον ως προϊστάμενο προσωπικά της τεχνικής υπηρεσίας και του προγραμματισμού, αλλά και ως Δημοτική Αρχή, είναι μια πολύ σημαντική μέρα η σημερινή. Γιατί είμαστε ακριβώς στο χρονοδιάγραμμα που σας είχα πει και πριν από αρκετούς μήνες, ότι από το δεύτερο εξάμηνο του 2021 θα αρχίσει να φαίνεται πλέον η δουλειά την οποία κάναμε αυτόν τον 1,5 χρόνο. Θα ακολουθήσουν, γιατί ξέρετε ότι η συμβασιοποίηση είναι το κλειδί πλέον το ότι το έργο θα γίνει. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που μπορεί να συμβαίνουν, όπως η έκπτωση ενός αναδόχου, όπως συνέβη με τον προηγούμενο αναδόχο και το ίδιο έργο. Θα ακολουθήσουν μέχρι το τέλος του χρόνου το λιγότερο ακόμα 4 ή 5 συμβασιοποιήσεις έργων, τα οποία είναι μέσα όρο πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ το καθένα. Είναι τα 3 διπλημμυρικά τα οποία έχουν δημοπρατηθεί, υπάρχει ο ανάδοχος, Αγία Ειρήνη, Καλοπλήτης και Μεστά. Είναι επίσης η εσωτερική οδοπία της Χίου, της πόλης μέσα, το οποίο έχει επίσης δημοπρατηθεί και θα συμβασιοποιηθεί. Και ακολουθούν στο πρώτο εξάμηνο του 2022 ακόμα τουλάχιστον 5 με 6 έργα πάλι μεγάλου ελληνικού. Αυτό σημαίνει ότι για το δεύτερο εξάμηνο του 2021, μαζί με τα υπόλοιπα έργα, όπως αυτά τα αθλητικά που σας είπαμε προχθές, πάνω από 1 εκατομμύριο, και όλα τα μικρά που γίνονται, τα οποία μάλιστα θα σας δώσουμε και εικόνες από την περιφέρεια το τι γίνεται, γιατί δεν ακούγονται αυτά τα έργα, που είναι το 30, το 40, το 50.000, θα είναι ένας γενικός προϋπολογισμός περίπου τα 20 εκατομμύρια ευρώ για το 2021 για έργα στοιχείου από τον Δήμο της Χίου. Και καταλήγω στο εξής. Επειδή πολλά ακούγονται, θα ήθελα να παρακαλέσω και τις αντιπολιτεύσεις που μιλούν για όνειρα. Εμείς δουλεύουμε σοβαρά, υπεύθυνα και μπορούμε να πούμε ότι χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας και την εμπειρία μας και τη γνώση μας, αλλά και την συνδρομή και του Υπουργού, το είπε και ο Δήμαρχος, το επαναλαμβάνω και εγώ, όπου χρειαστούμε είναι κοντά και δίπλα και μπορούμε να προχωρούμε έργα τα οποία θα ωφελήσουν τον τόπο. Όσοι λοιπόν το αμφισβητούν, ας πριτανεύσει η λογική, οι συγκυρίες είναι πολύ καλές, ούτως ώστε η Χίος να πάρει τον δρόμο της ανάπτυξης αυτών που όλοι θέλουμε και περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ.